Αντίδρουν γονεί και εκπαιδευτικοί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ετοιμάζεται να φέρει προ ψήφιση η κυβέρνηση και το οποίο προβλέπει αλλαγέ σε όλε τι βαθμίδε τη εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων, επαναφέρει την Τράπεζα Θεμάτων στη Δευτεροβάθμια και αυξάνει τον αριθμό των μαθητών ανατμήμα στα δημοτικά σχολεία. Αντί η κυβέρνηση και το Υπουργείο να πάρει συγκεκριμένα μέτρα το πώς θα ανοίξουν τα σχολεία τελικά αυτές τις μέρες, με τι μέτρα προστασίας υγιεινής τα ίδια τα παιδιά μας θα πάνε στα σχολεία, αντί να ασχοληθεί με τη σύντηση τη στέγαση των μαθητών, αντί να ασχοληθεί και να στηρίξει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών που το τελευταίο διάστημα με όσο φιλότιμο διαθέτουν προσπάθησαν να έχουν μια επικοινωνία με τα παιδιά μας και χωρίς τα απαραίτητα μέτρα να συμμετέχουν στην διασκέψει και να συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Φέρνει λοιπόν ένα νομοσχέδιο το οποίο αν μη τι άλλο κάνει το σχολείο ακόμη πιο ακριβό για εμάς τους γονείς και φθηνό θα έλεγα στη μόρφωση των παιδιών μας. Σε ανακοίνωσή τη η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων Κρήτης αναφέρει πως είναι κάθετα αντίθετη με το νομοσχέδιο σε αυτέ τι δύσκολε συνθήκε τη πανδημία, και πω κύριο μέλημα τη κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι η επίλυση των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από το αναγκαστικό κλείσιμο των σχολείων. Με το μέγα θέμα τη ειδική αγωγή, σκεφτείτε όλα τα παιδιά αυτά τα οποία, εν πάση περιπτώσει, έχουν κλειστεί σε σπίτια, υπό άθλιε συνθήκε, οι γονεί υποφέρουν. Ενώ λοιπόν θα έπρεπε να δούμε πώ θα λύσουμε τέτοια θέματα, τι θα γίνει με τι τηλεδιασκέψει, με τα μαθήματα, με το ίντερνετ, με τα... όλα αυτά οδηγούμαστε σε ένα νομοσχέδιο το οποίο δημιουργεί τελικά τρει-τέσσερι συνεχεί ιερέ εξετάσει στου μαθητέ. Θα είναι ένα διαρκή αγώνα πανελληνίων από την πρώτη, δευτέρα, τρίτη ηλικίου. Πλήττεται για το γυμνάσιο. Το Λύκειο χάνει κάθε παιδαγωγικό ρόλο που είχε. Δεν είναι πλέον βαθμίδα εκπαίδευση. Είναι προθάλαμο για τι πανελίνε, τον οποίο ο αριθμό, μειώνεται κιόλα. Στο πλευρό των γονέων βρίσκονται και οι εκπαιδευτικοί καταδικάσουμε το νομοσχέδιο που ψηφίζει η κυβέρνηση εν μέσω πανδημία και με κλειστά τα σχολεία, το οποίο στη βάζει τους μαθητές από εκεί που ελάχιστος αριθμός ε, αυξάνουν τον, τον αριθμό των παιδιών στο δημοτικό σε 20 παιδιά και όχι τίποτα άλλο, μετατρέπουν το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο. Στο Λύκειο κάθε χρόνο θα υπάρχουν εξετάσεις. Και η κυβέρνηση αυτή, με όλα αυτά τα αντιεκπαιδευτικά που περνάει, μα βάζει και εμά του εκπαιδευτικού να μα αξιολογεί κάθε φορά για τι διαδικασίε όλε αυτέ. Η παράσταση διαμαρτυρία πραγματοποιήθηκε στι διευθύνσει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Χανίων από εκπροσώπου συλλόγων γονέων του 2ου και 4ου Λυκείου Χανίων, του Μουσικού Σχολείου καθώ και του 15ου Δημοτικού Σχολείου του Νομού.